μας κατασκεύασε και σας προσφέρει το νέο αντιμικροβιακό φίλτρο νερού Olympus που προστίθεται στη σειρά των γνωστών φίλτρων που παρουσιάζουμε. Olympus, το νέο αντιμικροβιακό φίλτρο νερού που κατακτά την Ευρώπη και τον κόσμο από 77 ευρώ μόνο. Παγκόσμια καινοτομία από ανοξείδωτο ατσάλι και σύστημα αντιμικροβιακής προστασίας με κράματα αντιμικροβιακού χαλκού καταχωρημένα στο EPA της Αμερικής. Olympus, το ελληνικό φίλτρο νερού του οποίου τη δράση στην εξόντωση των μικροβίων εντός της συσκευής βεβαίωσε το μικροβιολογικό εργαστήριο του Αρετέιου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Olympus, ελεγμένο από 3 πιστοποιημένα ευρωπαϊκά χημικά εργαστήρια, 2 ελληνικά πανεπιστήμια και κατακρατά χλώριο, φυτοφάρμακα, ίνες αμιάντου, βαρέα μέταλλα και αν βρεθούν στο νερό παθογόνα μικρόβια όπως E. coli, τύφος, σαλμονέλα κτλ. Το κεραμικό φίλτρο τα κατακρατά και το αντιμικροβιακό σύστημα σε 2 ώρες τα σκοτώνει. Δείτε αυτό το βουρκόνερο. Ήρθε στο ποτήρι μας πεντακάθαρο. Όποιος πίνει νερό από αυτά τα φίλτρα μαγεύεται, εθίζεται, δεν μπορεί να πιει άλλο νερό. Olympus, τα ελληνικά φίλτρα νερού. 15 διαφορετικά μοντέλα που θα καλύψουν το πρόβλημα σε κάθε περιοχή. Olympus, το νέο αντιμικροβιακό φίλτρο νερού που κατακτά την Ευρώπη και τον κόσμο από 77 ευρώ μόνο. Από ανοξείδωτο ατσάλι και σύστημα αντιμικροβιακής προστασίας. Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε πάλι εδώ για να σας δώσουμε ακόμη περισσότερες χρηστικές πληροφορίες για το ποιοι είναι οι λόγοι που επιβάλλεται να έχετε φίλτρο νερού στο σπίτι σας. Φίλτρο νερού Olympus, ελληνικό φίλτρο. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Γιάννης Γιώτης και θα ήθελα ευθύς αμέσως να περάσουμε σε πρακτικά παραδείγματα, στα πειράματα που δείχνουν την αναγκαιότητα του φίλτρου νερού είτε για το μαγείρεμα είτε για να πίνουμε καθαρό κρυστάλλινο νερό. Αφού ο κύριος Μάρκος τον ζήτησε φίλες και φίλοι, πάω κατευθείαν στα πειράματα. Σε αυτή την κανάτα έχω πάρει αφιλτράριστο νερό από τη Βρύση. Ρίχνω μια ποσότητα σε αυτή τη γυάλινη λεκανίτσα και μια ποσότητα στη δοκιμαστική φιάλη που βλέπετε. Όπως βλέπετε, η δοκιμαστική φιάλη είναι συνδεδεμένη με το φίλτρο μας και εγώ με την πίεση του αέρα θα προσπαθήσω να περάσω το νερό της γυάλας μέσα από το φίλτρο μας. Έχει μεγάλη πίεση για να δούμε τι γίνεται μόλις ρίξω ανιχνευτή χλωρίου. Ρίχνω μερικές σταγόνες στο αφιλτράριστο νερό. Ρίχνω και πολλές σταγόνες το φιλτρασμένο νερό. Ανακατεύω και τα δύο νερά για να διαπιστώσουμε ότι το φιλτρασμένο νερό, όσο και να το ανακατέψω, παραμένει πεντακάθαρο. Το αφιλτράριστο νερό, όπως βλέπετε, έγινε κατακίτρινο, γιατί αυτό το νερό έχει όλο το χλώριο της βρύσης. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται και πόσο χλώριο παίρνουμε στον οργανισμό μας από τις τροφές. Έχω λίγα ζαρζαβατικά. Θα κάνω τη μαγείρισα σήμερα και τα ρίχνω να τα πλύνω. Για να διαπιστώσουμε ότι σε χρόνο μηδέν, ακαριέως, το κίτρινο νερό έγινε κατάλευκο. Γιατί οι τροφές έχουν την ιδιότητα όταν έρθουν σε επαφή με το χλώριο να το απορροφούν. Και βεβαίως, μετά από αυτό, να πάει στο τηγάνι και από το τηγάνι στο στομάχι μας. Φανταστείτε τώρα μια νοικοκυρά που φτιάχνει μια τηγανιά πατάτες για το παιδί της και τις πλένει σε μια λεκάνη νερό. Το χλώριο όλης της λεκάνης αυτομάτως θα το απορροφήσουν οι πατατούλες και από εκεί θα πάει στο στομάχι μας. Άρα, δεν φτάνει μόνο να πίνουμε φιλτρασμένο νερό. Πρέπει και να μαγειρεύουμε φιλτρασμένο νερό, να πλένουμε τις τροφές μας, να φτιάχνουμε το γάλα του παιδιού μας, το τσάι μας, τον καφέ μας και γενικώς ό,τι έχει σχέση με τα τρόφιμα πρέπει να γίνεται με καθαρό φιλτρασμένο νερό. Γιατί το χλώριο μπορεί να είναι ένα ισχυρό απολυματικό στοιχείο και πρέπει να υπάρχει στο νερό για να το απολυμένει, αλλά δεν πάβει συγχρόνως να είναι και ένα πανίσχυρο τοξικό δηλητήριο
όταν συσσωρεύεται στον οργανισμό μας κλπ. Δείτε τι λέει η Greenpeace για το χλώριο. Χλώριο. Θάνατος σε μικρές δόσεις. Καρκίνος, αποβολές, βλάβες στο σηκώτη και τα νεφρά, προβλήματα στην αναπαραγωγή και στη γονιμότητα, νευρικές παθήσεις, βλάβες στο ανοσοποιητικό σύστημα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο καθένας από εμάς και κυρίως οι νέοι άνθρωποι που έχουν παιδιά, μικρά, ότι είναι ανάγκη σε κάθε περίπτωση να απαλλάσσουν πρώτα το νερό από το χλώριο και μετά να το πίνουν και να μαγειρεύουν. Σε τι διαφέρουν τα φίλτρα νερού της ελληνικής εταιρείας Olympus από τα άλλα φίλτρα νερού της αγοράς? Πρώτα απ' όλα, τα φίλτρα νερού Olympus κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, από την εταιρεία μας. Μια κατασκευή που μας έχει καταξιώσει και αυτά τα φίλτρα τα κάναμε εξαγωγή στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στα Βαλκάνια, στη Ρωσία, στη Νότια Αμερική και στην Κύπρο, οπωσδήποτε δεν το συζητάω, και παντού. Που σημαίνει ότι οι κατασκευές μας είναι κορυφαίες στην κυριολεξία. Οι ανταγωνιστές μας θα φέρουν ένα φίλτρο νερού από την Κίνα, από την Ταϊλάνδη, από τη Γερμανία, από την Αμερική, δεν ξέρω από πού. Και αυτό το μοναδικό φίλτρο νερού θα το δίνουν σε όλο τον κόσμο. Αν ένας πελάτης μας ζητήσει από την Αθήνα, από την Αττική, ένα φίλτρο νερού, θα του δώσω το μονό φίλτρο νερού αυτό, το φίλτρο νερού άνθρακα. Αν έχει λοιπόν και άλατα, δεν θα του δώσω το μονό φίλτρο, θα του δώσω το διπλό φίλτρο νερού, του οποίου η δεύτερη φύσικα είναι για να συγκρατεί τα άλατα ασβεστίου μαγνησίου, τον ασβεστόλιθο. Αν μας ζητήσει ένας άνθρωπος, πελάτης μας, ένα φίλτρο που στην περιοχή του, εκτός από τα χλώρια και τα γνωστά, έχει και άλατα, έχει και νητρικά, δεν θα του δώσουμε το μονό που δίνει ο ανταγωνισμός, θα του δώσουμε το τριπλό φίλτρο νερού, του οποίου η μία φύσικα είναι για τα χημικά, η δεύτερη είναι για τα άλατα και η τρίτη φύσικα θα συγκρατήσει τα νητρικά. Αν έχουμε μια περίπτωση που μέσα σε όλα τα άλλα το νερό του είναι γλυφό, υφάλμηρο, θα του δώσουμε το φίλτρο αντίστροφης όσμωσης για τον μπάνιο. Πλαινόμαστε κάθε μέρα. Έχουμε φίλτρο νερού που είναι ειδικό να μπει στην πανέρα και όταν κάνουμε τον ντους μας να μην έχει χλώριο, να απαλλάσσει το χλώριο. Πολλά φίλτρα νερού σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Ποια είναι η χρησιμότητα του κάθε ενός? Να μας το διευκρινίσει ο κύριος Γιώτης. Θα πω δύο λόγια για τα πιο βασικά μοντέλα. Αυτό που κρατάω είναι ένα φίλτρο νερού που, από ό,τι βλέπετε, φροντίσαμε, ενώ είναι ένα μεγάλο φίλτρο νερού στην πραγματικότητα, να πιάνει ελάχιστο χώρο πάνω στον πάγκο της κουζίνας, μιας και ο χώρος του πάγκου της κουζίνας για μια νοικοκυρά είναι πολύ πολύτιμος. Αυτό εδώ το φίλτρο που βλέπετε πιάνει 7 εκατοστά χώρο μόνο, ενώ είναι ένα μεγάλο φίλτρο. Φιλτράρει 4.100 λίτρα νερό και μπορούμε για ένα χρόνο ολόκληρο να πίνουμε πεντακάθαρο νερό. Και βέβαια το ανταλλακτικό του, μια φορά το χρόνο πρέπει να τα αλλάζετε, είναι αυτό, και η τιμή του είναι 45 ευρώ μόλις. Όταν η αγορά αυτά εδώ τα φίλτρα, τα τύπου κεραμικά κλπ, τα πουλάει πάνω από 150 ευρώ. Επίσης, το άλλο μας μοντέλο, το οποίο είναι πραγματικά ένα πανέμορφο μοντέλο, με πολύ μεράκι και με πολύ κέφι σχεδιασμένο. Αυτό το φίλτρο, βλέπετε, ενώ πιάνει ένα χώρο μόλις 8,5 εκατοστά, 8,5 πόντους πάνω στον πάγκο της κουζίνας, καλά δεν συζητάω, ό,τι βλέπετε είναι σαν καθρέφτης. Στέλνουμε αυτά τα φίλτρα νερού στο εξωτερικό, μας λένε οι Γερμανοί, υπάρχει τέτοια τεχνολογία στην Ελλάδα? Και εμείς βέβαια καμαρώνουμε, γιατί πραγματικά τα φίλτρα μας είναι από τα κορυφαία που κυκλοφορούν όχι μόνο στην Ευρώπη και παγκόσμια, θα έλεγα, και θα σας πω στη συνέχεια για την τεχνολογία. Βέβαια αυτά τα φίλτρα τα σχεδιάσαμε τόσο κομψά και τόσο μικρό σώμα, ενώ είναι μεγάλα, αυτό είναι ο γίγας. Και το ανταλλακτικό του βέβαια που θα τα αλλάζετε μια φορά το χρόνο είναι αυτό,
και είναι για τουλάχιστον 7.000 λίτρα νερό, θα το αγοράζει μόλις 60 ευρώ και όχι 180 και 200 που φουλάει η αγορά παρόμοια φίλτρα. Επίσης, στο κανονικό μοντέλο υπάρχει και ένας άλλος τύπος, ίδιος με αυτός, αλλά που μπαίνει κάτω από τον πάγκο της κουζίνας και βγαίνει απάνω με δικό του βρυσάκι. Και το ίδιο πάλι στο γίγα, που μπαίνει κάτω από τον πάγκο της κουζίνας και βγαίνει με ένα πανέμορφο απανοξείδωτα τσάλι βρυσάκι πάνω στον πάγκο, πρέπει να σας διευκρινίσω ότι με αυτά τα χρήματα που θα δώσετε, το μηχάνημα, το φίλτρο νερού, είναι κτήμα σας πια. Δεν ανήκει σε εμάς που αν στο χρόνο επάνω δεν αγοράσετε το ανταλλακτικό, εμείς θα σας πούμε δώστε μας το φίλτρο πίσω. Το φίλτρο είναι δικό σας, το κάνετε ό,τι θέλετε, το δωρίζετε, το μεταφέρετε, το πουλάτε, ό,τι θέλετε. Olympus, το νέο αντιμικροβιακό φίλτρο νερού που κατακτά την Ευρώπη και τον κόσμο. Από 77 ευρώ μόνο. Παγκόσμια καινοτομία. Από ανοξείδωτο ατσάλι και σύστημα αντιμικροβιακής προστασίας. Με κράματα αντιμικροβιακού χαλκού καταχωρημένα στο EPA της Αμερικής. Olympus, το ελληνικό φίλτρο νερού του οποίου τη δράση στην εξόντωση των μικροβίων εντός της συσκευής βεβαίωσε το μικροβιολογικό εργαστήριο του Αρετέιου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Olympus, ελεγμένο από 3 πιστοποιημένα ευρωπαϊκά χημικά εργαστήρια, 2 ελληνικά πανεπιστήμια και κατακρατά χλώριο, φυτοφάρμακα, ίνες αμιάντου, βαρέα μέταλλα και αν βρεθούν στο νερό παθογόνα μικρόβια όπως η κόλλη, τύφος, σαλμονέλα κτλ. Το κεραμικό φίλτρο τα κατακρατά και το αντιμικροβιακό σύστημα σε 2 ώρες τα σκοτώνει. Δείτε αυτό το βουρκόνερο. Ήρθε στο ποτήρι μας πεντακάθαρο. Όποιος πίνει νερό από αυτά τα φίλτρα, μαγεύεται. Εθίζεται, δεν μπορεί να πιει άλλο νερό. Αξίζει τον κόπο να δώσουμε ελάχιστα μόνο χρήματα και θα πίνουν τα παιδιά μας κι εμείς πεντακάθαρο κρυστάλλινο, θεϊκό και ολύμπιο, θα έλεγα, νερό. Olympus, τα ελληνικά φίλτρα νερού. 15 διαφορετικά μοντέλα που θα καλύψουν το πρόβλημα σε κάθε περιοχή. Olympus, το νέο αντιμικροβιακό φίλτρο νερού που κατακτά την Ευρώπη και τον κόσμο. Από 77 ευρώ μόνο. Παγκόσμια καινοτομία. Από ανοξείδωτο ατσάλι και σύστημα αντιμικροβιακής προστασίας. Αυτά τα φίλτρα νερού, όπως ξαναείπαμε, τα κατασκευάζουμε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Η δε εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη, έχει την ευρωπαϊκή πιστοποίηση για το σύστημα ποιότητας, το γνωστό ISO 9001. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν κατασκευάζουμε αυτά τα φίλτρα νερού, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ο ευρωπαϊκός φορέας που μας πιστοποίησε με το ISO 9001 ελέγχει αυτή την παραγωγή και είναι αυτό ένας επιπρόσθετος λόγος να πιστεί κανένας ότι πραγματικά αυτά τα προϊόντα έχουν όλα όσα χρειάζονται για να είναι ακίνδυνα στον κόσμο, εύχρηστα στους χρήστες και αποτελεσματικά σε αυτό που κάνουν. Βλέπετε ότι ολόκληρο το φίλτρο, ολόκληρα τα φίλτρα μας είναι μεταλλικά. Το επάνω μέρος, το καπάκι τους, είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτα ατσάλι. Η δε βάση σε όλα μας τα μοντέλα είναι κατασκευασμένη από κράμα αντιμικροβιακού χαλκού, το οποίο είναι καταχωρημένο στο EPA της Αμερικής. Έτσι λοιπόν, παρόλο που αυτή η βάση, αν την κάναμε από ανοξείδωτα ατσάλι, θα μας κόστιζε 3 φορές φτηνότερη, το κατασκευάζουμε με το συγκεκριμένο κράμα αντιμικροβιακού χαλκού. Οι κεραμικές φύσιγγες είναι διπλής δράσης, γιατί εκτός από το κεραμικό, όπως βλέπετε, εσωτερικά έχει και συμπαγή ενεργό άνθρακα, τόσο το κανονικό μας φίλτρο όσο και το γίγας. Αυτό το κεραμικό θα συγκρατήσει τους παθογόνους μικροοργανισμούς, δηλαδή κολοβακτηρίδια, σερίχια κόλλη και μια σειρά από άλλους μικροοργανισμούς. Και εκτός αυτού, αυτό το κεραμικό θα συγκρατήσει και τα δισεκατομμύρια πτώματα των μικροβίων που καθημερινά σκοτώνει το χλώριο και ανυποψίαστη τα πίνουμε με το νερό της βρύσης. Όταν λοιπόν έχω αυτό τον συνδυασμό, έχω ένα φίλτρο με διπλή δράση. Να γιατί τα φίλτρα νερού Olympus και η τεχνολογία με τα κεραμικά φίλτρα με τους μικροπόρους θεωρείται κορυφαία παγκοσμίως. Κορυφαία. Σε σχέση βεβαίως
με τα πιο παλιά συστήματα φίλτρο νερού, όπως είναι αυτό για παράδειγμα, που όποτε βλέπετε έχει μόνο ενεργό άνθρακα και απ' έξω αυτά τα πανιά. Ένας άλλος λόγος που προτιμήσαμε τα κεραμικά φίλτρα είναι ότι είναι εύκολα στη χρήση τους. Δηλαδή βλέπετε αυτό το φίλτρο είναι χρησιμοποιημένο. Κοιτάξτε, με ένα σφουγγαράκι μπορεί ο χρήστης μια φορά στους 3-4 μήνες με το σφουγγαράκι, βλέπετε, με το σκληρό μέρος, να το καθαρίσει με απλό νερό και να γίνει πάλι κατάλευκο, πεντακάθαρο. Σε αντίθεση με τα πιο παλιάς τεχνολογίας φίλτρα νερού, με τον ενεργό άνθρακα και τα πανιά αυτά που έχουν εξωτερικά, δεν μπορούν να πληθούν. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να βγει από εδώ μέσα, από το δίχτυ αυτόν και από τα πανιά, η λάσπη, η σκουριά που έχει μαζέψει κτλ. Τώρα θα σας πω δύο πράγματα για την πυκνότητα των φίλτρων. Γιατί έχει γίνει και της μόδας τώρα και πόσα μάικρον είναι, πόσα μικρά είναι κτλ. Κτλ. Εμείς σαν κατασκευαστές κατασκευάζουμε ό,τι μάικρον θέλουμε. Μπορούμε ακόμα να κατασκευάσουμε φίλτρα νερού που να μην μετριούνται σε μάικρον, αλλά να μετριούνται στην ανοκλίμακα. Όμως, πέρα από τους εντυπωσιασμούς, εμείς πρέπει να πούμε κάποια πράγματα πρακτικά. Θα ξέρετε ότι όταν ένα φίλτρο νερού, η πόρη του είναι κάτω από 0,9 μικρά, συγκρατεί τα παθογόνα. Εστερίχια κόλλη, χολέρα, τύφο, σαλμονέλα, κρυπτοσπορίδιο, που δεν το σκοτώνει το χώριο, είναι ένα μικρόβιο που πολλές φορές, κάποιες φορές μπορεί να υπάρξει στα νερά και το χλώριο δεν μπορεί να το σκοτώσει. Το φίλτρο μας είναι 0,5 μικρά, αυτό που σας δείχνω. Όμως έχουμε και το 0,3 μικρά και το 0,2 και το 0,1. Όμως αν τα μικρά που λέει ο καθένας μας είναι πραγματικά, θα πρέπει να ξέρετε το 0,1 είναι πέτρα. Δεν περνάει το νερό. Για να περάσει νερό θέλει πολύ μεγάλη πίεση, πάνω από 10-15 ατμόσφαιρες για να περάσει μια επαρκής ποσότητα νερού. Έτσι λοιπόν, εμείς σας συστήνουμε πρώτον να σας καλύπτει το 0,5, το οποίο είναι και φτηνότερο σε σχέση με το 0,3 ή με το 0,2. Αυτό έχει 45 ευρώ για παράδειγμα. Το 0,5, αν πάρουμε το 0,3, έχει 65 ευρώ. Αν πάρουμε το 0,2, έχει 75, το 0,1, 85, και κατά τη γνώμη μας, αφού καλύπτεστε με αυτό, ίσως να περισσεύει το άλλο. Εγώ κατασκευαστής είμαι. Δεν είναι καιροί που προσπαθούμε να κάνουμε αρπαχτές από τον κόσμο. Ο κόσμος περνάει δύσκολα. Εγώ πίνω με 0,5 μικρά και είμαι μια χαρά άνθρωπος. Βεβαίως, όσοι θέλετε να πάρετε μικρότερα, υπάρχει και το 0,3, όμως μην κατέβετε κάτω από το 0,2 μέχρι 0,2. Olympus, το νέο αντιμικροβιακό φίλτρο νερού που κατακτά την Ευρώπη και τον κόσμο από 77 ευρώ μόνο. Παγκόσμια καινοτομία από ανοξείδωτο ατσάλι και σύστημα αντιμικροβιακής προστασίας με κράματα αντιμικροβιακού χαλκού καταχωρημένα στο EPA της Αμερικής. Olympus, το ελληνικό φίλτρο νερού του οποίου τη δράση στην εξόντωση των μικροβίων εντός της συσκευής βεβαίωσε το μικροβιολογικό εργαστήριο του Αρετέιου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Olympus, ελεγμένο από 3 πιστοποιημένα ευρωπαϊκά χημικά εργαστήρια, 2 ελληνικά πανεπιστήμια και κατακρατά χλώριο, φυτοφάρμακα, είναι αμιάντου, βαρέα μέταλλα και αν βρεθούν στο νερό παθογόνα μικρόβια όπως η κόλλη, τύφος, σαλμονέλα κτλ. Το κεραμικό φίλτρο τα κατακρατά και το αντιμικροβιακό σύστημα σε 2 ώρες τα σκοτώνει. Δείτε αυτό το βουρκόνερο. Ήρθε στο ποτήρι μας πεντακάθαρο. Όποιος πίνει νερό από αυτά τα φίλτρα μαγεύεται. Εθίζεται. Δεν μπορεί να πιει άλλο νερό. Αξίζει τον κόπο να δώσουμε ελάχιστα μόνο χρήματα και θα πίνουν τα παιδιά μας και εμείς. Πεντακάθαρο, κρυστάλλινο, θεϊκό και ολύμπιο.
θα έλεγα νερό. Olympus. Τα ελληνικά φίλτρα νερού. 15 διαφορετικά μοντέλα που θα καλύψουν το πρόβλημα σε κάθε περιοχή. Olympus. Το νέο αντιμικροβιακό φίλτρο νερού που κατακτά την Ευρώπη και τον κόσμο. Από 77 ευρώ μόνο. Παγκόσμια καινοτομία. Από ανοξείδωτο ατσάλι και σύστημα αντιμικροβιακής προστασίας. Κύριε Γιώτη, πόσο εύκολα τοποθετείτε το φίλτρο νερού Olympus στο νεροχύτη μας, στη βρύση μας? Πρέπει να έρθει οπωσδήποτε κάποιος τεχνικός για να το βάλει ή μπορούμε και μόνοι μας? Κοιτάξτε πόσο εύκολα μπαίνει σε όλες τις βρύσες, σχεδόν σε όλες τις βρύσες, το φίλτρο νερού. Έχουμε μια βρύση κλασικού τύπου. Μπροστά είναι αυτό το σιτάκι που το ξεβιδώνουμε κανένα φορά να το καθαρίσουμε. Το ξεβιδώνουμε. Να το σιτάκι. Αυτός είναι ο διακόπτης του φίλτρου μας. Κοιτάξτε, τον προσαρμόζουμε και τον βιδώνουμε εκεί που βγάλαμε το σιτάκι μας. Σε μισό λεπτό τοποθετήθηκε. Και εδώ βέβαια ο διακόπτης έχει φιλτρασμένο, αφιλτράρει στο νερό δύο σκάλες και είναι πανεύκολο. Τι χρειάζεται ο τεχνικός να στείλουμε στο σπίτι σας? Τώρα βλέπουμε μια λίγο διαφορετική βρύση. Ξεβιδώνουμε το σιτάκι της, όλες οι βρύσεις έχουν σιτάκι, αλλά εδώ έχουμε, βλέπετε, εσωτερικό σπήρωμα στη βρύση. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό το εξάρτημα που συνοδεύει το φίλτρο μας, το τωρακουράκι, το βιδώνουμε σε δευτερόλεπτα στη βρύση και αμέσως τη βαλβίδα τη βιδώνουμε στη θέση που ήταν η σιτούλα. Φιλτρασμένο, αφιλτράριστο εδώ. Βλέπετε ότι σε ένα λεπτό ακριβώς τοποθετούνται τα φίλτρα μας. Έτσι λοιπόν, ούτε τεχνικός χρειάζεται να έρθει στο σπίτι σας, ούτε άγχος να έχετε πως δεν θα τα καταφέρετε. Είναι ακριβώς ένα λεπτό δουλειάς. Και βέβαια, αν λάβετε υπόψη ότι αν έρθει ένας τεχνικός στο σπίτι θα πληρωθεί, πιστεύουμε ότι δεν είναι η καιρή κατάλληλη σε τέτοια μεγάλη κρίση που είμαστε να φέρουμε και ένα τεχνικό στο σπίτι να δώσει 20-30 ευρώ παραπάνω. Στα φίλτρα τώρα που μπαίνουν κάτω από τον πάγκο, εκεί πραγματικά θέλει μια μικρή εγκατάσταση. Αν πάρετε τον υδραυλικό της γειτονιάς σας, σε ένα τεταρτάκι 20 λεπτά γίνεται αυτή η τοποθέτηση, οπότε θα είναι όλα εντάξει. Τι το διαφορετικό προσφέρει στην υγεία μας το φιλτραρισμένο νερό? Θα μπορούσα να πω, κύριε Μάρκο, φίλες και φίλοι, ότι τα πάντα προσφέρει το καθαρό, το φιλτρασμένο νερό στον άνθρωπο. Γιατί αν λάβουμε υπόψη μας ότι το σώμα μας αποτελείται από 70% νερό, και επίσης αν λάβουμε υπόψη ότι το αίμα μας αποτελείται κατά 82% επίσης από νερό, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι το αίμα να είναι καθαρό. Γιατί όταν πίνουμε νερά επιβαρημένα, έχουμε και ένα επιβαρημένο αίμα. Υπόψη ότι σε 24ωρη βάση περνάει από τον εγκεφαλό μας μια ποσότητα 1400 λίτρα αίμα, που το 82% αυτού του αίματος είναι νερό. Περνάει από τα νεφρά μας, περνάνε από τα νεφρά μας 2000 λίτρα αίμα το 24ωρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό πράγμα είναι το καθαρό νερό. Και ένα τελευταίο, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Αν δεν έχει ο οργανισμός καθαρό νερό, που πρέπει να πίνουμε πολύ και καθαρό νερό, δεν έχει τη δυνατότητα να ξεπλύνει τα απόβλητα που προκύπτουν από το μεταβολισμό και να τα βγάλει μέσα από τα ούρα, από τον υδρότα μας, τα νεφρά κτλ. Με αυτά τα δεδομένα, το καθαρό νερό είναι το α και το ω στην υγεία μας. Πρέπει να το καταλάβει ο κάθε άνθρωπος. Αξίζει τον κόπο να πίνουμε πολύ νερό και καθαρό νερό περασμένο μέσα από τα φίλτρα νερού Olympus. Δείτε τώρα ένα πείραμα που πραγματικά μοιάζει ψεύτικο. Βλέπετε, σε αυτή τη δοκιμαστική φιάλη έχουμε βάλει λάσπες, σκουριές, ιζήματα, βιομηχανικά απόβλητα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Αυτό το βουρκό νερό θα το περάσουμε μέσα το φίλτρο μας να δούμε τι θα βγάλει. Όμως πριν κάνουμε αυτό, αξίζει να δείτε το φίλτρο εσωτερικά.
πώς είναι και πώς θα γίνει μετά το πέρασμα του νερού. Βλέπετε, το φίλτρο είναι κατάλευκο. Εδώ είναι συνδεδεμένο, όπως βλέπετε, με το σωληνάκι αυτό και το δείχνω για να μην περάσουν τίποτε φαντασίες στο μυαλό κανενός. Το βιδώνουμε και θα προσπαθήσουμε τώρα, παρόλο που είναι πολύ δύσκολο με την πίεση του αέρα, να περάσουμε αυτό το βουρκό νερό μέσα από το φίλτρο μας. Περνάμε με δυσκολία το νερό, γιατί είναι πολύ συμπαγή τα κεραμικά φίλτρα. Και σίγουρα δεν πιστεύετε στα μάτια σας, γιατί αυτό το βουρκό νερό, κοιτάξτε το, ήρθε στο ποτήρι μας πεντακάθαρο. Και εγώ το πίνω στην υγειά σας. Υγεία! Και για όποιον δύσπιστο, κοιτάξτε τώρα και το υπόλοιπο της λάσπης που έμεινε μέσα στο θάλαμο του φίλτρου. Βλέπετε, το φίλτρο έγινε καφέ από τη λάσπη και από τις σκουριές. Κοιτάξτε και το υπόλοιπο, τον υπόλοιπο βούρκο που έμεινε μέσα στο φίλτρο. Όποιος πίνει νερό από αυτά τα φίλτρα, μαγεύεται, εθίζεται, δεν μπορεί να πιει άλλο νερό. Αξίζει τον κόπο να δώσουμε ελάχιστα μόνο χρήματα και να αγοράσουμε, να προμηθευτούμε ένα φίλτρο νερού Ολύμπους, και θα πίνουν τα παιδιά μας και εμείς πεντακάθαρο, κρυστάλλινο, θεϊκό και Ολύμπιο, θα έλεγα, νερό. Αγοράζοντας ένα φίλτρο νερού Ολύμπους, πρώτον, βοηθάμε την ελληνική οικονομία. Δεύτερο, βοηθάμε τους εργαζόμενους που δουλεύουν στην εταιρεία μας. Μιας και αυτή την επένδυση την κάναμε μέσω κρίσης, για να μην απολύσουμε το μισό προσωπικό. Αντίθετα, πήραμε κι άλλους. Προσλάβαμε. Τρίτο, αγοράζετε τα φίλτρα μας 3, 4 και 5 φορές χαμηλότερα σε τιμές από ό,τι πουλάει η υπόλοιπη αγορά τις διάφορες πολλές φορές σαβούρες που φέρνουν από την Άπα Ανατολή, από την Αφρική και δεν ξέρω πού αλλού. Ολύμπους, το νέο αντιμικροβιακό φίλτρο νερού που κατακτά την Ευρώπη και τον κόσμο. Από 77 ευρώ μόνο. Παγκόσμια καινοτομία. Από ανοξείδωτο ατσάλι και σύστημα αντιμικροβιακής προστασίας. Με κράματα αντιμικροβιακού χαλκού καταχωρημένα στο EPA της Αμερικής. Ολύμπους, το ελληνικό φίλτρο νερού, του οποίου τη δράση στην εξόντωση των μικροβίων εντός της συσκευής βεβαίωσε το μικροβιολογικό εργαστήριο του Αρετέου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολύμπους. Εγμένο από 3 πιστοποιημένα ευρωπαϊκά χημικά εργαστήρια, 2 ελληνικά πανεπιστήμια και κατακρατά χλώριο, φυτοφάρμακα, ίνες αμιάντου, βαρέα μέταλλα και αν βρεθούν στο νερό παθογόνα μικρόβια όπως η κόλλη, τύφος, σαλμονέλα κτλ. Το κεραμικό φίλτρο τα κατακρατά και το αντιμικροβιακό σύστημα σε 2 ώρες τα σκοτώνει. Δείτε αυτό το βουρκό νερό. Ήρθε στο ποτήρι μας πεντακάθαρο. Όποιος πίνει νερό από αυτά τα φίλτρα, μαγεύεται, εθίζεται, δεν μπορεί να πιει άλλο νερό. Αξίζει τον κόπο να δώσουμε ελάχιστα μόνο χρήματα και θα πίνουν τα παιδιά μας και εμείς πεντακάθαρο, κρυστάλλινο, θεϊκό και Ολύμπιο, θα έλεγα, νερό. Ολύμπους, τα ελληνικά φίλτρα νερού. 15 διαφορετικά μοντέλα που θα καλύψουν το πρόβλημα σε κάθε περιοχή. Ολύμπους, το νέο αντιμικροβιακό φίλτρο νερού που κατακτά την Ευρώπη και τον κόσμο. Από 77 ευρώ μόνο. Παγκόσμια καινοτομία. Από ανοξείδωτο ατσάλι και σύστημα αντιμικροβιακής προστασίας.